ληστών που είχαν εισβάλει στο σπίτι του Λευτέρη Πανταζή. Στο ρεπορτάζ η Κατερίνα Ρίστα. Είναι η αδίστακτη συμμορία των Αλβανών με τα μακριμάνικα. Είναι οι τρεις σκληροί κακοποιοί που είχαν εισβάλει στο σπίτι του Λευτέρη Πανταζή σκορπώντας τον δρόμο στις ηχιακές βοηθούς του. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτώσαν τα δύο κορίτσια. Δεν πάθαν ζημιά τα δύο κορίτσια. Εγώ αυτό ρώτησα πρώτα όταν μου είπαν ότι ληστέψαν το σπίτι σας. Λέω τα κορίτσια μου είναι καλά. Αν ήμουν εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Η σύλληψή τους κινηματογραφική. Οι αρχές τους παρακολουθούσαν μέχρι που τους έπιασαν να εισβάλλουν σε κατοικία των νοτίων προαστίων. Προσπάθησαν να διαφύγουν πηδώντας από τα παράθυρα. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Μετά από άγρια καταδίωξη οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες. Πρόκειται για τον 33χρονο Αντριάν, τον 30χρονο Βλαντιμίρ και τον 45χρονο Θανάση ή Ανδρέα. Παλιοί γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο 45χρονος μάλιστα είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχουν διαπράξει 15 ληστείες σε βουλιαγμένη βάρη γλυφάδα, ενώ η λία τους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ανάμεσα στα κλοπημαία και τα πανάκριβα ρολόγια του Λευτέρη Πανταζή.